Καλώς ήρθατε στο YouTube σχολείο με τους δασκάλους του Solidarity Now. Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στη γλώσσα που θέλετε. Turn on the subtitles in your language. Αυτό το κάνετε στη κάτω δεξιά γωνία. Από εδώ. Αυτό είναι ένα μάθημα μαθηματικών. Γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε στο MathLab. Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό. Σήμερα θα σας μιλήσω για την φίλη μου την Πόλα. Στην Πόλα, όταν κάτι της αρέσει, το επαναλαμβάνει πολλές φορές. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει όταν κάτι το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές. Μία μέρα στο σχολείο, ο δάσκαλος σηκώνει επάνω την Πόλα και δύο ακόμη μαθητές και τους απευθύνει τις ακόλουθες ερωτήσεις. Πόσα μάτια έχετε εκεί τρεις μαζί? Πόσα δάχτυλα έχετε εκεί τρεις μαζί στο ένα σας χέρι? Για πάμε να δούμε πώς σκέφτηκε η Πόλα. Ο Νίκος έχει δύο μάτια. Ο Γιώργος επίσης δύο και η Πόλα δύο. Άρα όλοι μαζί έχουν δύο και δύο και δύο ίσον έξι μάτια. Υπάρχει και άλλος τρόπος να γράψουμε αυτή την πρόσθεση, λέει η Πόλα. 3 φορές το 2 ίσον 6. Ο Νίκος έχει 1, 2, 3, 4, 5 δάχτυλα στο ένα χέρι. Όμοια, η Πόλα και ο Γιώργος έχουν 5 δάχτυλα. Πόσα έχουν όλοι μαζί? 5 και 5 και 5 ίσον 15 δάχτυλα στο ένα χέρι. Πάλι θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη φορές, δηλαδή 3 φορές το 5 ίσον 15. Το επί είναι ένας άλλος τρόπος για να πεις το φορές και για να πεις πολλαπλασιάζω. 3 επί 2 σημαίνει προσθέτω ομάδες των 2 τρεις φορές. 2 και 2 και 2. Η Πόλα χρησιμοποιεί και ένα σύμβολο για να καταλάβουμε ότι πρέπει να πολλαπλασιάσουμε. Να το. Επομένως, 3 επί 2 σημαίνει πολλαπλασιάζω το 2 τρεις φορές. Ο καινούριος αριθμός που δημιουργείται όταν πολλαπλασιάζεις λέγεται γινόμενο. Άρα, το 6 είναι το γινόμενο του 3 επί το 2. Όταν τελειώνει το σχολείο, η μικρή Πόλα πηγαίνει στο γραφείο της μαμάς της. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο μαγικό μηχάνημα που η ίδια τον έχει ονομάσει πολλαπλασιασμό. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν του βάζεις κάτι μέσα και μετά πατάς έναν αριθμό στα κουμπιά του, τότε βγαίνουν τόσα αντίγραφά του όσο το νούμερο που πάτησες. Βάζει ένα βάζο μέσα στο φωτοτυπικό και πατά το κουμπί 3. Οπότε βγαίνουν τρία ίδια βάζα. Πώς θα το γράψουμε αυτό? 1 και 1 και 1 ίσον 3 επί 1 ίσον 3 βάζα. Στη συνέχεια βάζει μέσα ένα λουλούδι με 7 πέταλα και πατά το κουμπί 4. Τότε βγαίνουν 4 λουλούδια με 7 πέταλα το καθένα. Πόσα πέταλα θα έχουν τα 4 λουλούδια? Για πάμε να το δούμε. Έχουμε 4 λουλούδια επί 7 πέταλα ίσον 28 πέταλα. Μια μέρα που η Πόλα τελείωσε τα μαθήματά της, βοήθησε τη μαμά της να φτιάξουν τα αγαπημένα της μπισκότα cookies. Τακτοποίησανε τη ζύμη των μπισκότων σε γραμμές, έτσι ώστε να υπάρχει ο ίδιος αριθμός μπισκότων σε κάθε γραμμή. Για να δούμε παιδιά, πόσα είναι όλα τα μπισκότα. Υπάρχουν 1, 2, 3, 4 γραμμές με μπισκότα και σε κάθε γραμμή υπάρχουν 5 μπισκότα. Για να βρούμε πόσα είναι όλα μαζί τα μπισκότα, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των γραμμών, δηλαδή το 4, με τον αριθμό των μπισκότων που υπάρχουν σε μια γραμμή, δηλαδή το 5. Αυτό
μπορείς να το γράψεις ως αριθμητική πράξη. 4 επί 5 ίσον 20. Και τώρα ήρθε η ώρα για παιχνίδι με τη βοήθεια της αριθμογραμμής. Για να πολλαπλασιάσουμε 2 επί 6, η πόλα θα ξεκινήσει από το 0 και θα προχωρήσει προς τα μπρος 2 φορές από 6 ενδείξεις. Βλέπουμε ότι θα φτάσει στον αριθμό 12. Δηλαδή, 2 επί 6 ίσον 12. Διαφορετικά, μπορεί να ξεκινήσει από το 0 και να προχωρήσει προς τα μπρος 6 φορές από 2 ενδείξεις. Δηλαδή, να κάνει 6 διπλά πηδηματάκια. Και πάλι, βλέπουμε ότι θα φτάσει στον αριθμό 12. Δηλαδή, 6 επί 2 ίσον 12. Τι παρατηρούμε? Ότι με οποιαδήποτε σειρά πολλαπλασιάσουμε δύο αριθμούς, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Τώρα, ας εξασκηθούμε στον πολλαπλασιασμό, συμπληρώνοντας τα παρακάτω κουτάκια. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe και συνεχίστε να μαθαίνετε μαθηματικά με τους δασκάλους του Solidarity Now.